Με την εκλογή μου εγγενιάζεται η είσοδος στο ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας, της νεότερης, πάντως με κάτεσπρα μαλλιά, γενεάς των Ελλήνων λογοτεχνών. Εδώ και 30 περίπου χρόνια η γενεά αυτή αναδέχτηκε την ευθύνη της συνεχίας και της ανανεώσεως των ελληνικών γραμμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο στο Αιγαίο, θυμόταν. Η αιωλική γη του έλειπε. Σε αυτήν είχε περάσει τα όμορφα παιδικά του χρόνια. Από αυτήν ξεριζώθηκε μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Μαζί με χιλιάδες άλλους πρόσφυγες, πέρασε πολλές κακουχίες μέχρι να φτάσει ασφαλής στην Ελλάδα. Η ζωή του κινδύνευσε πολλές φορές και σώθηκε όλες. Κάθε φορά που του συνέβαινε κάτι συνταρακτικό, ο Ηλίας Βενέζης το έκανε βιβλίο. Έτσι ξόρκιζε το κακό. Με λέξεις όμορφες, σαν μουσική. Κι ας εξιστορούσε τον πόνο του ξεριζωμού και τις αγριότητες των πολέμων. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες λογοτέχνες του 20ου αιώνα και ο πρώτος που τα έργα του μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες. Και μόνον την αιωλική γη, αν είχε γράψει ο Βενέζης, πάλι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους μυθιστοριογράφους όλων των εποχών. Με αυτά τα λόγια, οι ξένοι συγγραφείς και κριτικοί βιβλίου υποδέχτηκαν τα μυθιστορήματα του Ηλία Βενέζη. Αϊβαλή, 1904. Η οικογένεια του κτηματία Μιχαήλ Μέλου απέκτησε το τέταρτο παιδί της, τον Ηλία. Ακολούθησαν άλλα τρία παιδιά. Το πραγματικό τους επίθετο ήταν Βενέζη. Επειδή όμως στην οικογένεια είχαν όλοι μελωδικές φωνές, οι γείτονες τους φώναζαν «Οικογένεια Μέλου». Το παρώνυμο, όπως συνέβαινε τότε, επικράτησε. Το Αϊβαλή ήταν ένα πλούσιο εξαγωγικό λιμάνι χτισμένο στον τόπο που άκμασαν πριν αιώνες οι αρχαίες Κιδωνίες. Την εποχή που γεννήθηκε ο Ηλίας, η πόλη είχε σημαντική πνευματική ζωή και 30.000 Έλληνες, με καταγωγή κυρίως από τη Λέσβο, ριζωμένους εκεί επί πολλούς αιώνες. Τα σχολεία του και τα παιδαγωγικά ιδρύματά του ήταν φημισμένα σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Πολλά χρόνια μετά, ο Ηλίας Βενέζης, μιλώντας στην Ακαδημία Αθηνών, ακαδημαϊκός και ο ίδιος, είχε πει για τον αγαπημένο του τόπο. «Όπου πρόοδος των επιστημών και τεχνών, εκεί πλούτος και δύναμης. Και όπου λείπουν ετέχνε και επιστήμε, εκεί αθλειώτης και δυστυχία. Εκεί ρητε ο διευθυντής της Ακαδημίας των Κιδωνιών του 1800, ο Βενιαμίν ο Λέσβιος. Εκεί, σε αυτήν την Ακαδημία, κατάπληκτος ο περιηγητής Διντό έβρισκε στα 1816 να διδάσκουν από σκηνής στο πρωτότυπο τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς και τους μαθητάς να μιλούν αναμεταξύ τους την αρχαία ελληνική, σύμβολα όλα της έγκλης του παρελθόντος που έπρεπε να γίνει κίνητρο για το μέλλον». Ο μικρός Ηλίας Βενέζης έζησε λίγα ευτυχισμένα χρόνια στην αιωλική γη. Έπειτα ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και στη συνέχεια ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914. Πόλεμοι που άλλαξαν τους χάρτες των γεωγραφικών ορίων των χωρών της Ευρώπης. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία περιέκλειε στους κόλπους της πολλές εθνότητες, διαφορετικής καταγωγής και θρησκείας. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Νεότουρκοι κορύφωσαν τους διωγμούς εναντίον τους. Έτσι, η μητέρα του, ο ίδιος σε ηλικία μόλις 10 ετών και τα 6 αδέλφια του, μετακινήθηκαν για λόγους ασφάλειας στη Λέσβο, ενώ ο πατέρας του και η αδελφή του Αγάπη έμειναν στο Αϊβαλή. Ο Βενέζης, μετά το σχολείο, εργαζόταν σε φούρνο, με μοναδική αμοιβή το ψωμί της οικογένειας. 5 χρόνια μετά, το 1919, ο ελληνικός στρατός και οι σύμμαχοί του ξεκίνησαν για τη Μικρά Ασία. Η οικογένεια Μέλου ξαναενώθηκε στο Αϊβαλή. Εκεί, ο νεαρός Ηλίας τελείωσε το γυμνάσιο, διορίστηκε καλλιγράφος γραμματικός στη Μητρόπολη Κιδωνιών, όπως ήταν η επίσημη ελληνική ονομασία της πόλης του, και γνωρίστηκε με το μετέπειτα συγγραφέα και ζωγράφο Φώτη Κόντουγλου. Από το 1920 δημοσίευσε κείμενα στα περιοδικά «Νέα ζωή της Μύρνης» και «Λόγος» της Κωνσταντινούπολης, υπογράφοντας ως Λέλος Βενέζης. 1922. Η μεγάλη ιδέα έχει καταρρεύσει μαζί με την υποστήριξη των συμμάχων. Αποδεκατισμένος ο ελληνικός στρατός
υποχωρούσε. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας προσπαθούσαν να γλιτώσουν από τις διώξεις και τις σφαγές. Η Σμύρνη καιγόταν. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονταν στα λιμάνια με την ελπίδα να διαφύγουν. Μεταξύ αυτών και ο Ηλίας Βενέζης. Ήταν μόλις 18 ετών όταν οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν μαζί με χιλιάδες άλλους άντρες ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Κάθε βράδυ εκτελούσαν κάποιους. Σε μια σελίδα ημερολογίου έγραφε «Σάββατο από τη φυλακή, αδελφούλες μου. Κλαίγω για την καλοσύνη σας και την αγάπη σας και δεν θα πάψω να θυμάμαι με ευγνωμοσύνη αυτό που κάνατε για να γλιτώσω. Αυτά που τράβηξα χθες, τη μέρα και τη νύχτα, είναι αρκετά». Γλίτωσε από την εκτέλεση, αλλά μαζί με χιλιάδες Έλληνες στάλθηκε στο δεύτερο τάγμα εργασίας πολιτών. Ήταν ο εχμάλωτος με το νούμερο 31-328. Στα βάθη της Τουρκίας, με λίγες σταγόνες νερό, βασανιστήρια και πείνα, το τάγμα κατασκεύαζε δρόμους και δούλευε σε λατομεία. 14 μήνες κράτησε το μαρτύριο. Ο Ηλίας Βενέζης ήταν ο ένας από τους μόλις 23 επιζώντες. Το πρώτο γράμμα στην οικογένειά του ξεκινούσε με τη λέξη «Ζω». Ο Ηλίας Βενέζης έζησε, αλλά δεν ξέχασε. Από την ίδια του τη ζωή, αντλούσε το υλικό για τα έργα του. Ό,τι ήταν, είδαμε στα βιβλία του. Ό,τι εμπειρίες είχε από τη ζωή του, πάλι βγαίναν, τις κακές εμπειρίες πάλι βγαίναν στα βιβλία του. Και ο άνθρωπος του σπιτιού, ο άνθρωπος των φίλων, ήταν ο άνθρωπος με το κέφι, με το τραγούδι, με το χαμόγελο, με τον καλό λόγο. Στην αιωλική γη κρύβεται η παιδική του ηλικία. Στη Γαλήνη αφηγείται πραγματικά γεγονότα μιας ομάδας προσφύγων που έφτασαν στην Ανάβυσσο Αττικής αναζητώντας νέα πατρίδα. Στο νούμερο 31-328 καταγράφει άμεσα, λιτά, κάποτε με λυρισμό, τα γεγονότα που βίωσε και τα συναισθήματα που ένιωσε στο δεύτερο τάγμα πολιτών εχμαλώτων. Αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο. Συχνά ειρωνεύεται. Είναι ταυτόχρονα πρωταγωνιστής, μάρτυρας, δημοσιογράφος, αλλά και λογοτέχνης. 1922. Η Ανατολή γλυκύτατη πάντα για σονέτο. Κάτι τέτοιο. Όλα ήταν ήμερα και αυρά εκείνο το φθινόπωρο. Σε αυτό του το βιβλίο βασίστηκε το σενάριο της ταινίας με τίτλο 1922 του σκηνοθέτη Νίκου Κούνδουρου που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1978. «Το 31-328 είναι ένα χρονικό γραμμένο με αίμα», είπε ο ίδιος και συμπλήρωνε. «Λέω για την καυτή σάρκα που στάζει το αίμα της και πλημμυρίζει τις σελίδες του». Βοήθεια! Βοήθεια! Αδέρφια! Μας σκοτώνουν! Μετά την απελευθέρωσή του, ο Ηλίας Βενέζης έζησε με την οικογένειά του στη Μυτιλίνη. Εκεί γνωρίστηκε με το λογοτεχνικό κύκλο της Λεσβιακής Άνοιξης και ενσωματώθηκε σε αυτόν. Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα και συνεργάστηκε με την εφημερίδα «Καμπάνα» που εξέδιδε ο Στρατής Μυριβίλης. Στην «Καμπάνα», το 1924, πρωτοδημοσίευσε σε συνέχειες το νούμερο 31-328. Τρία χρόνια μετά, η νέα εστία βράβευσε το διήγημα του Βενέζη «Ο Θάνατος». Ήταν η πρώτη του εμφάνιση στα αθηναϊκά γράμματα. Αμέσως μετά εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο «Ο Μανώλης Λέκας και άλλα διηγήματα» και το 1931 εκδόθηκε στη Μυτιλίνη το νούμερο 31-328. Ο 26χρονος Βενέζης καθιερώθηκε ως συγγραφέας. Ένα χρόνο μετά διορίστηκε υπάλληλος στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετακόμισε μόνιμα στην Αθήνα. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του Σταυρίτσα και απέκτησε την κόρη του Άννα. Ο Ηλίας Βενέζης προερχόταν από την αιωλική λογοτεχνική σχολή. Στην Αθήνα γνώρισε τους λογοτέχνες και καλλιτέχνες της γενιάς του 30, της οποίας θεωρείται από τους σημαντικότερους εκπροσώπους. Το Δεκέμβριο του 1939 κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του «Γαλήνη»,
που βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας και με τον έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών. Η Γαλήνη περιγράφει τις περιπέτειες του γιατρού Δημήτρη Βένη και του αγρότη Φώτη Γλάρου, προσφύγων από την παλαιά Φώκαια της Μικράς Ασίας, που αναζητούν νέα πατρίδα στην ανάβυσσο της Αττικής. Εκεί δημιουργείται μια μικρή κοινωνία, αντιμέτωπη με πρακτικές δυσκολίες και με ένα εχθρικό περιβάλλον. Η Γαλήνη βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στη Φώκαια της Μικράς Ασίας. Το μυθιστόρημα έκανε συνεχείς επανεκδόσεις και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εκδοτικές επιτυχίες στην Ελλάδα. Ακολούθησε η συλλογή διηγημάτων «Αιγαίο», «Η αφήγηση σαν παραμύθι», «Μιλάει φύση», «Μιλούν και τα πράγματα». 1940, οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ελλάδα. Κατοχή, διώξεις όσων αντιστέκονταν, απαγορεύσεις κυκλοφορίας από νωρίς το βράδυ. Το 1943, κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, κινδύνευσε και πάλι να εκτελεστεί. Οι κατακτητές τον συνέλαβαν όταν με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου απήγγειλε στους υπαλλήλους της τράπεζας στίχους του Φρεντερίκ Μιστράλ, που έλεγαν «Για τους Έλληνες η ελευθερία είναι ζωή και ο θάνατος ένα απλό επεισόδιο». Ο συγγραφέας τέθηκε σε απομόνωση στο κελί Μπλοκ Σε των φυλακών Αβέροφ. Η εκτέλεσή του αποτράπηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή ύστερα από αντίδραση του πνευματικού κόσμου. Ο Βενέζης αποφυλακίστηκε με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Για άλλη μια φορά, τα μαρτύρια που έζησε τα κατέθεσε στο χαρτί. Έγραψε το θεατρικό έργο «Μπλοκ Σε». Βρε καλό στον πατριώτη. Δείτε γιάδικα. Δείτε γιάδικα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και από πού σε φέρνουν για να έχουμε καλό ρώτημα? Από τα SS, από την οδό Μέρλιν. Α, από την οδό Μέρλιν. Από την οδό Μέρλιν. Καλό τσανάκι θα είσαι και του λόγου σου. Γιατί μου μιλάς έτσι, άνθρωπε? Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο το 1946 σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη. Βλέπεις εδώ να τους σταυρούς. Οι πιο πολλοί πέρασαν από πλάι μου. Έζησα μαζί τους τις στερνές τους ώρες. Τις λίγες ώρες πριν τους πάνε στο 71 για εκτέλεση. Έμαθα να διαβάζω τις φάτσες, να διαβάζω στα μάτια. Μακάρι να λαθεύω στα δικά σου. Το 1943 τυπώθηκε η Αιωλική Γη, το δημοφιλέστερο ίσως έργο του συγγραφέα. Ο Βενέζης ανέσυρε από τη μνήμη του τα ξέγνια στα παιδικά του χρόνια στη Μικρά Ασία πριν τον ξεριζωμό. Οι ήρωες είναι τρία μικρά παιδιά που αγνοούν την επικείμενη καταστροφή και ονειρεύονται το μέλλον τους. Η αιωνική γη είναι ευτυχής που της γίνεται και αυτή η τιμή να τη διαβάσει από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού των Αθηνών η μεγάλη καλλιτέχνης, η μεγάλη φίλη μου, η κυρία Κυβέλη. Της είμαι ευγνώμων. Αιωλική γη, κεφάλαιο πρώτο, κιμιντένια. Όταν παραμέρισαν τα κύματα του Αιγαίου και άρχισαν να αναδύονται από το βυθό τα βουνά της Λέσβου υγρά, στυλπνά και γαλήνια, τα κύματα ήταν ξαφνιασμένα το νησί, το νέο τους φίλο. Τα συνηθισμένα να ταξιδεύουν από τα μέρη του Κρητικού Πελάγου και να σβήνουν στις ακρογιαλιές της Ανατολής. Η πρώτη έκδοση της Αιωλικής Γης εξαντλήθηκε σε δύο εβδομάδες. Δεκάδες άλλες ακολούθησαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ίδιος συνέχιζε το συγγραφικό του έργο και παράλληλα αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και έκανε πολλές ραδιοφωνικές εκπομπές. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ηλίας Βενέζης έπαιξε ενεργό ρόλο στην πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις και ταξιδεύοντας σε διάφορα μέρη του κόσμου για να διαδώσει τον ελληνικό πολιτισμό. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου και Αντιπρόεδρος του Δέλτα Σίγμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επίσης, Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος της περίφημης Ομάδας των 12, στην οποία συμμετείχαν άνθρωποι από κάθε τομέα της πνευματικής ζωής της χώρας. Το 1957 εξελέγει ακαδημαϊκός και τιμήθηκε από το ελληνικό κράτος για το έργο του και την προσφορά του με τις ανώτερες διακρίσεις. Ανώτερος ταξιάρχης του τάγματος του Φίνικα, ταξιάρχης του τάγματος Γεωργίου του Πρώτου και ταξιάρχης αξίας
της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο ίδιος συνέχιζε πάντοτε να γράφει. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν και συνεχίζουν να μεταφράζονται σε πάρα πολλές γλώσσες. Με τη δύναμη του γραπτού του λόγου, έκανε γνωστά τα δραματικά γεγονότα των προσφύγων σε πολλές ηπείρους και επηρέασε συνειδήσεις. Όταν ήθελε να ξεκουραστεί, επέστρεφε στη Λέσβο. Εκεί, στην Εφταλού, πέρασε τα τελευταία καλοκαίρια της ζωής του, αγναντεύοντας και πάλι το Αιγαίο. Το 1973 έφυγε από τη ζωή. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να βρει τη γαλήνη του κοντά στην αιωλική γη. Εκεί που μάτωσε, αγάπησε, γέλασε και η ψυχή του γέννησε το λογοτέχνη.